Παρά την δύσκολη συγκυρία, προσέξτε, συγκυρία οικονομική, έχουμε ενεργειακή κρίση, επιδημιολογική, διανύουμε πανδημία, δεν λέει να μας εγκαταλείψει. Εκτοξεύσεις, τιμών, ανατιμήσεις, το κλίμα στον τουρισμό είναι θετικό. Θετική ιονή, υψηλές οι προσδοκίες με την Ελούντα, αυτό το brand name Ελούντα, να ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή και να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων περιοχών που χαρακτηρίζονται top, καθώς οι περισσότεροι μπαίνοντας στο διαδίκτυο επιθυμούν, γκουγκλάρουν, πατούν το όνομα Ελούντα, την τοποθεσία Ελούντα. Και βέβαια πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος με ζωντανή σύνδεση με την περιοχή, πλέον κατάλληλος να συνομιλήσουμε και να μας μεταφέρει το κλίμα, ο κύριος Γιώργος Παιδιαδίτης. Είναι πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Καταλυμάτων στον Ομόλα Σιθίου. Την καλησπέρα μας, κύριε Παιδιαδίτη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Από πίσω βρίσκεστε στο λιμάνι. Είμαι σε Λούντας, ακριβώς. Ακριβώς από πίσω μου είναι το λιμάνι και η πλατεία της Ελούντας. Καταφθάνουν οι πρώτοι τουρίστες, βλέπετε τουρίστες στους δρόμους? Βλέπουμε τουρίστες, για τα μικρά τουριστικά καταλήματα της περιοχής μας ήδη έχει ξεκινήσει η σεζόν από τις αρχές του μήνα. Βέβαια οι πληρότητες είναι ακόμα μικρές, αλλά ένα 30% των μικρών καταλήματων έχει ήδη ανοίξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής επίσης μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες θα έχουν ανοίξει. Οπότε δηλαδή 1η Μαΐου πάνω κάτω, κάποιες μέρες πριν μετά, αναμένεται η Ελούντα να μπει σε ρυθμούς τουριστικής περίοδου. Με τα νούμερα τα οποία προκύπτουν, θέλω να μου το επιβεβαιώσετε, και τις προσδοκίες να αγγίζουν εποχή 19. Εποχή 19 λιγάκι δύσκολο. Αλλά σίγουρα τα νούμερα είναι αρκετά καλά. 19 δύσκολα, ειδικά τους πρώτους μήνες, δεν θα τους φτάσουμε. Ξέρετε τι, επειδή παίρνω πάσα από αυτό το περίφημο 200.000 πανελλαδικά μέσα σε 20 μέρες, σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια αφίξεις, που πήγαμε καλύτερα σε σχέση με το 19, οι προσδοκίες γενικά είναι ιδιαίτερα υψηλές. Πρέπει να πιάσουμε ένα πάτημα, το πάτημα πολύ είναι σωστά. Γερό. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Ειδικά για τη δικιά μου την περιοχή, ξέρω ότι την περίοδο του Πάσχα θα έχουμε μία αύξηση περίπου του 60% από αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ποιες αγορές θα ενισχύσουν την Ελούντα? Πολλοί κάνουν λόγο για την αγορά του Ισραήλ, για τη Βρετανική αγορά, για τη Γερμανική αγορά. Τι ακούτε, τι μαθαίνετε? Κοιτάξτε, η περιοχή μας, Άγιος Νικόλαος και Ελούντα, πλήττεται λιγάκι από τη ρωσική υπόθεση, να λέμε αλήθεια. Παρόλα αυτά, οι εναλλακτικές λύσεις είναι από Γερμανία σταθερά, Γαλλία και βέβαια τα τελευταία χρόνια, ακόμα και τα χρόνια της πανδημίας, πέρυσι και το 20 και το 21, είχαμε αρκετούς από το Ισραήλ. Και αυτό κάπως καλύπτει την ζημιά που μπορούμε να πούμε έχουμε από τη ρώσικη και την ουκρανική αγορά. Μάλιστα, το Ισραήλ λοιπόν. Τι να ευχηθούμε, κύριε Παιδιαδίτη, καλή σεζόν να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε καλή σεζόν, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι δυστυχώς με τις ανατιμήσεις και είμαστε σε δύσκολη θέση, κακά τα ψέματα. Αλλά να είμαστε θετικοί, υπάρχουν πάντοτε οι προϋποθέσεις. Μάλιστα. Όλα να ομαλοποιηθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, μας μεταφέρατε τη λιακάδα εκεί στην Ελούντα. Να είστε καλά. Και με το καλό. Χαρά και ευτυχία. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Λοιπόν,